τέτοιες νύχτες και οι ολάνυχτες σκόρες των ματιών δεν μπορούν να νικήσουν το σκοτάδι. Και οι άνθρωποι κουνιούνται ψαχουλευτά στα τυφλά, κινδυνεύοντας να πέσουν σε κανένα χαντάκι. Οι μικροαστοί ξέρουν ότι τέτοιες ώρες πρέπει να με πείτε και πως τέτοιους καιρούς δεν πρέπει να ανάβεις φως χωρίς λόγο. Το φως μπορεί να τραβήξει κάποιον απρόσκλητο. Καλύτερα να κάθεται κανένας στο σκοτάδι. Έτσι είναι πιο ήσυχα. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που ποτέ δεν ησυχάζουν. Αυτοί ας περπατούν. Το μικροαστό δεν τον νοιάζει. Αυτός δεν θα κουνηθεί. Να είστε βέβαιοι. Δεν θα πάει πουθενά. Η Σάσενκα ήταν η πρώτη που είπε μια φορά δυνατά και απότομα «Είμαστε σοσιαλιστές». Ακούγοντας αυτή τη λέξη η μάνα κάρφωσε τρομαγμένα τα μάτια της στο πρόσωπο της Δεσποινίδας. Ήξερε πως οι σοσιαλιστές είχαν σκοτώσει τον Τζάρο. Αυτό είχε γίνει στα χρόνια της νιώτης της. Λέγανε τότες πως οι τσιφλικάδες, θέλοντας να εκδικηθούν τον Τζάρο γιατί είχε ελευθερώσει τους χωρικούς, κάνανε τάμα να μην κόψουν τα μαλλιά τους προτού τον σκοτώσουν, γι' αυτό και τους είπανε σοσιαλιστές. Και τώρα δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί να είναι σοσιαλιστές ο γιος της και οι φίλοι του. Όταν φύγαν όλοι, ρώτησε τον Παύλο, «Είσαι στα αλήθεια σοσιαλιστής, Παυλούσα?» «Ναι», είπε αυτός, καθώς στεκόταν μπροστά της, ίσως και στέρεος όπως πάντα. «Γιατί?» Η μάνα αναστέναξε βαριά και χαμηλώνοντας τα μάτια ρώτησε, «Είναι σωστό, τάχα, Παυλούσα? Αυτή είναι ενάντια στον Τζάρο. Σκότωσαν κιόλας ένα». Ο Παύλος έκανε μια βόλτα στο δωμάτιο, χάιδεψε με το χέρι του το μάγουλό του και είπε χαμογελώντας, «Α, εμείς θα τα καταφέρουμε και χωρίς δολοφονίες». Έλυσε τα χέρια τους. Στη σκοτεινιά είναι ευκολότερο να τσακίσεις τον άνθρωπο. Και ο λύκος ακαπάει και ρίχνεται μόνο πάνω στους ξεγραμμένους. Πολλοί δεν θα ξεχάσουν ποτέ τις δύο αυτές τρομερές νύχτες και τις τρεις μέρες. Πόσες ζωές ακατεύτηκαν και κουρελιάστηκαν. Πόσα νεανικά κεφάλια άσπρισαν αυτές τις ματωμένες ώρες. Πόσα δάκρυα χύθηκαν. Και ποιος το ξέρει αν είναι πιο ευτυχισμένοι εκείνοι που μείνανε στη ζωή με άδεια ψυχή, που τους βασανίζει απάνθρωπα το έσχος, που δεν ξεπλένεται και ο χλεβασμός, η ανίποτη θλίψη και ο σπαραγμός για τους δικούς τους που χάθηκαν για πάντα. Και τώρα, στα στενά δρομάκια, κοίτονταν κοριτσίστικα κορμιά, κακοπαθημένα, βασανισμένα, μαζωμένα με σπασμωδικά αναρριγμένα τα χέρια, αδιάφορα για κάθε τι.